Η παιδική ηλικία είναι μία περίοδος συνεχούς εξέλιξης. Τα, όλα τα μωρά και τα πρόωρα, σε διάφορους χρονικούς σταθμούς της ζωής τους, αρχίζουν να παρουσιάζουν κάποιες δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές παρουσιάζονται συνήθως με την ίδια χρονολογική σειρά, με μικρές παραλλαγές που θεωρούνται φυσιολογικές στα διάφορα μωρά, και ονομάζονται ορόσημα ανάπτυξης σε ορισμένες ηλικίε που ονομάζονται ηλικίε κλειδιά. Αυτές οι ηλικίε είναι οι 6 εβδομάδες, οι 3 μήνες, 6, 9 μήνες, 12 μήνες και στη συνέχεια κάθε χρόνο μέχρι την ηλικία των 5 ετών και είναι τα ορόσημα αυτά πολύ σημαντικά για την παρακολούθηση της ψυχοκινητικής εξέλιξης του μωρού. Τα πρόωρα έχουν δύο ηλικίε. Τη χρονολογική του ηλικία, που μετριέται από τη στιγμή που γεννήθηκαν, όπω και σε όλα τα μωρά, και τη διορθωμένη ηλικία, η οποία προκύπτει αφού αφαιρέσουμε από τη χρονολογική του ηλικία τι εβδομάδε της προωρότητα. Αυτό σημαίνει ότι τα πρόωρα μωρά, ιδιαίτερα τα πολύ μικρά πρόωρα, πιθανόν να χρειάζονται τις εβδομάδες που τους λείπουν για να μπορέσουν να επιτύχουν τη συγκεκριμένη στιγμή, ε, τις συγκεκριμένες δεξιότητες. Ε, οι δύο ηλικίες συμπίπτουν περίπου στα δύο χρόνια, γι' αυτό μέχρι τότε, αξιολογώντας την ψυχοκινητική τους εξέλιξη, λαμβάνουμε υπόψη την διορθωμένη ηλικία. Βέβαια, η παρέμβαση των γονέων, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και το περιβάλλον στο να κερδίσουν έδαφος τα πρόωρα μωρά και να μην φαίνεται αυτή η διαφορά στην αξιολόγηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται αξιολόγηση της ψυχοκινητικής εξέλιξης και από τον παιδίατρο αλλά και από τα προγραμματισμένα ραντεβού στη μονάδα. Μη συγκρίνετε το μωρό σας με άλλα μωρά της ηλικία του, με, το, με, τα παιδιά φίλων σας ή ακόμα και με το δίδυμο αδερφάκι του. Το κάθε μωρό είναι μοναδικό, όπως ακριβώς και το δικό σας. Ε, ο, μόνο ο παιδίατρος σε συνεργασία με άλλους ειδικούς μπορεί να εντοπίσει κάποιο πρόβλημα. Εσείς οφείλετε μόνο να του εκθέσετε χωρίς πανικό την ανησυχία σας ή την παρατήρησή σας. Εργαστείτε χέρι με χέρι με τους επαγγελματίες υγείας για την υγεία και την ευημερία του μωρού σας.